Στη δύσκολη θέση που θυμίζει η κατάσταση ομοιρία, βρίσκονται 18 συνολικά άνθρωποι που, αν και πληροφορήθηκαν ότι προσλαμβάνονται και μέσω του συστήματο Εργάνη ενημερώθηκαν ότι πρέπει να κάνουν τη σχετική αποδοχή για να εργαστούν ως επικουρικό προσωπικό στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Εν τούτης, εδώ και εβδομάδε μένουν στο περίμενε, καθώ η διοικητική πράξη τη πρόσληψή του ανακλήθηκε και εστάλει στο Υπουργείο από όπου και ενημερώθηκαν ότι στο επόμενο διάστημα θα προχωρήσει. Στις 5 Μαΐου η κυρία Μπορμπουδάκη υπέγραψε 19 αποφάσεις πρόσληψης επικουρικών εργαζομένων στο νοσοκομείο Γιού Νικολάου. Την επόμενη εβδομάδα λάβανε την ειδοποίηση να προσέλθουν στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς από αυτούς μόνο ένα τελικά προσλήφθηκε που πρόλαβε, γιατί μετά πάγωσε η διαδικασία λόγω κάποιου τεχνικού ή τυπικού, είπαν, το μελανότερο σημείο, το οποίο καλούνται να διαχειριστούν οι εργαζόμενοι, είναι ότι προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στι απαιτήσει τη θέση στο νοσοκομείο, παρετήθηκαν από τι εργασίε του και αυτή την ώρα καλούνται να βρουν τρόπο να καλύψουν τι ανάγκε του, καθώ ήδη τρει τουλάχιστον εβδομάδε είναι χωρί εργασία. Οι άνθρωποι πολλοί από αυτού δούλευαν σε άλλε δουλειέ, παρετήθηκαν γιατί ήταν υποχρέωσή του να παρετηθούν για να μπορέσουν να προσδευθούν και ήρθαν στο νοσοκομείο και τώρα είναι χωρί δουλειά. Και ούτε στο Ταμείο Ανεργία είναι και δουλειά δεν έχουν πιάσει. Περιμένουν υπογραφή. Από το Υπουργείο Υγεία και από το Υπουργείο Οικονομικών. Οπότε ε, αυτό ε, ενδεχομένω να πάρει σε μάκρο και όσο καθυστερεί αυτή η κατάσταση, τόσο οι συνάδελφοι που δεν έχουν προσληφθεί ε, χάνουν χρήματα γιατί δεν εργάζονται. Εντύπωση δε προκαλεί το γεγονό ότι μία εργαζόμενη από του 19 συνολικά που προβλεπόταν να προσληφθούν με συμβάσει ορισμένου χρόνου, κατάφερε να προσληφθεί αφού στο εργάνι δεν είχε ανακληθεί η πρόσκληση ενδιαφέροντος μέχρι την ώρα που κατέθεσε την αίτησή τη, χωρί κανεί να μπορεί να εξηγήσει γιατί ενώ είχαν αρχίσει οι διαδικασίε, τελικά οι προσλήψει πάγωσαν. Είναι κάτι που δεν έχει προηγούμενο να σταματήσει η διαδικασία των προσλήψεων. Όλε οι προσλήψει που γίνανε τα προηγούμενα χρόνια, μόλι βγαίνανε οι αποφάσει από την κυρία και μετά από μια εβδομάδα πιάνανε δουλειά. Είναι η πρώτη φορά που έχει καθυστερήσει τόσο πολύ. Πάντω, ανάστατη είναι και οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, που και εν ώψη των αδειών εξηγούν ότι αν δεν τοποθετηθεί άμεσα το επικουρικό προσωπικό, είναι σαφέ ότι οι βάρδιε μέσα στο καλοκαίρι δεν θα μπορέσουν να συμπληρωθούν. Και εμεί στο νοσοκομείο έχουμε μεγάλη αγωνία γιατί περιμένουμε πώ και πώ κάποιοι από αυτού να έρθουν να πιάσουν δουλειά για να μπορέσουμε να πάρουμε άδειε. Γιατί άδειε δεν βγαίνουν. Απευθύνουμε έκκληση και προ τη διοίκηση τη ΕΠΕ αλλά και προ το Υπουργείο να βρουν μια λύση γρήγορα.